Καταρχήν η επίσκεψή μας εδώ στη Γύρω είναι κάθε χρόνο, είναι σχεδόν καθιερωμένη. Κόβουμε την πίτα και δεν μένουμε μόνο στο τυπικό και στο τελετουργικό. Επισκεπτόμαστε τους συναδέλφους στα ναυτοχώρια, που οι περισσότεροι βέβαια τώρα είναι συνταξιούχοι, και την σχολή της ΑΕΝ της Χίου. Για μας έχει μεγάλη σημασία η νέα βάρδια της εργατικής τάξης, δηλαδή οι νέες ηλικίες. Η κατάσταση γενικά στη χώρα και ειδικά στη Χίο εκδηλώνεται με οξύτατη ένταση της επίθεσης του κεφαλαίου και των πολιτικών εκπροσώπων. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτές οι αντιθέσεις που αναπαράγονται και οξύνονται και στοιχείο που συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους εφοπλιστές στον κόσμο και την ελληνόκτητη ναυτιλία που έχει σκαρφαλώσει στην κορφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής πυραμίδας. Μόνο για το 2013 νεότευτα πλοία είναι πάνω από 300 και αγορές από δεύτερο χέρι είναι και αυτά πάνω από 300. Δηλαδή απέκτησαν οι εφοπλιστές και συμπλήρωσαν το στόλο τους με πάνω από 600 πλοία μέσα στο 2013. Είναι η πολλαπλάσια η αύξηση σε αριθμό πλοίων και σε κόρους ολικής χωρητικότητας από το 12. Η πρώτη επισήμανση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι σε συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής δεν βγαίνουν όλοι χαμένοι. Υπάρχουν μερίδες του κεφαλαίου που ενισχύονται σε συνθήκες της κρίσης και ένα από αυτά είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αντιθέτως, οι Έλληνες ναυτεργάτες, οι συνταξιούχοι και η νέα γενιά από χρόνο σε χρόνο δέχονται συντηρητικά πλήγματα που υποβαθμίζεται η ζωή τους, όπως και οι άλλοι εργαζόμενοι. Απορρίπτεται η θεωρία του κοινωνικού συνεταιρισμού και της συνεργασίας των τάξεων κάτω από το φως των εξελίξεων και το 2013. Το ΝΑΝ αυξάνει και διωγγώνει το οργανικό του έλλειμμα και αυτό φαίνεται και στον προϋπολογισμό για το 2014. Είναι ένα δις το οργανικό έλλειμμα του ΝΑΤ και ετοιμάζονται και για νέα επίθεση στα κοινωνικο-ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Ο οίκος ναύτου και η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση που περιλαμβάνεται και ο οίκος ναύτου εδώ στη Χίο και η ΑΕΝ της Χίου, αλλά και γενικά είναι σε αυτή την πορεία απαξίωσης και διάλυσης. Το θέμα μας δεν είναι τεχνοκρατικό, αν θα έχουμε οικονάφτου ή ΕΟΠΗ, αν θα έχουμε ΑΕΝ ή μία εκπαίδευση που θα υπάγεται γενικώς στο Υπουργείο Παιδείας. Το θέμα μας είναι βαθύτατα κοινωνικό, πολιτικό, ταξικό. Και με τον οίκο ναύτου είχαμε συνεχείς περικοπές και με τον ΕΟΠΗ έχουμε διαρκή υποβάθμιση της παρεχόμενης υγείας και την περίθαψη και στην παιδεία γενικά έχουμε χειρετέρευση των όρων αναπαραγωγής του εργατικού δυναμικού και στη ΣΑΕΝ. Η διαφορά εδώ έχει να κάνει
ότι έχουμε ένα τμήμα του κεφαλαίου που κυριαρχεί στην παγκόσμια ναυτιλία, το εφοπλιστικό κεφάλαιο, και εκδηλώνεται με ιδιαίτερη ένταση η επιθετικότητα αυτού του κεφαλαίου. Το επαναλαμβάνουμε, αυτό σημειώνει τον ταξικό χαρακτήρα της επίθεσης και την ανάγκη ανασυγκρότησης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος σε ταξική κατεύθυνση, αναπτύσσοντας την ταξική πάλι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των αυτεργατών της εργατικής τάξης των εργαζομένων. Και έχει μεγάλη σημασία να υπογραμμίσουμε ότι στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο της ΠΙΝΙΟ καταψηφίστηκε ο απολογισμός και ο προγραμματισμός της πλειοψηφίας της ΠΙΝΙΟ, γιατί ήρθαμε 32-32. Και αν ήταν οι μάγειροι που εκφράσαν την αντίθεσή τους με επιστολή που την έστειλα στο Γενικό Συμβούλιο διαμαρτυρόμενοι ότι δεν συμμετέχουμε σε αυτή την ομοσπονδία γιατί έχει εγκαταλείψει τα προβλήματά μας και τα έχει χωρίσει στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και βάλει πλάτη να προωθείται αυτή η αντιλαϊκή πολιτική σε βάρος μας, θα ήμασταν 35-32. Εν πάση περιπτώσει η πλειοψηφία και με αυτό το καταστατικό της ποινιού που υπάρχει, που νοθεύει τη σύνδεση στους αντιπροσώπους για τη συγκρότηση του σώματος, έχει χαθεί από τις δυνάμεις που ήταν μέχρι σήμερα πλειοψηφία στην ποινιό. Και αναγνωρίζοντας το αδιέξοδο, αποφασίσαμε ομόφωνα ότι μέσα στο 14 θα κάνουμε έκτακτο καταστατικό συνέδριο. Εμείς λέμε ότι η πλειοψηφία θα γίνει ευρύτερη. Οι συσχετισμοί θα αλλάξουν. Στον αυτεργατικό κίνημα ήδη έχουν αλλάξει και θα καταγραφούν. Η ανασυγκρότηση του αυτεργατικού κινήματος σε ταξική κατεύθυνση είναι μπροστά μας. Και οι αγώνες είναι μπροστά μας. Ενάντια στην επιθετικότητα του κεφαλαίου και της πολιτικής και των πολιτικών εκπροσώπων τους. Δεν θέλω να μείνω σε ειδικά προβλήματα που ζουν οι ναυτεργάτες, οι ταξιούχοι, οι οικογένειές τους. Αυτή τη γενική περιγραφή θέλω να σας κάνω που ήμασταν, που είμαστε και που πάμε. Το 14 λοιπόν θα είναι χρονιά αλλαγών. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αρκεί να τις αξιοποιήσει τον αυτεργατικό, το εργατικό κίνημα για την ταξική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της ταξικής πάλης για την υπεράσπιση των προβλημάτων που διαρκώς χειροτερεύουν για τους εργάτες και για τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την αλλαγή του καταστατικού της ποινιό, χρόνια πολλά. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για μια άλλη ναυτιλιακή πολιτική που θα απαντάει και θα ανατρέπει αυτή την πολιτική που έχει προωθηθεί επί σειρά ετών και έχει φέρει αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα που ζούμε όλοι μας. Αυτές λοιπόν τις προτάσεις πρέπει να τις ενισχύσουν όλοι και δεν περιλαμβάνει μόνο τους ναυτεργάτες. Εδώ θα πρέπει να πω ότι έχουμε τον πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου που είναι σύμβουλος του κράτους, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Γκράτσος, και στην πίτα κατήγγειλε τους πάντες ότι φταίνε για το νομοθετικό έργο που έχουν προωθήσει
και εξαιρούσε τον εαυτό του ως σύμβουλος του κράτους, που πάντα συμφωνούσε και συμφωνεί, για να καταλήξει ότι διαλύεται και η ποντοπόρο ναυτιλία και δεν θα μείνει τίποτα. Εμείς λέγαμε ότι αυτή η πολιτική που προωθείται οδηγεί από το κακό στο χειρότερο, οδηγεί σε κοινωνική πόλωση, πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και λιγότεροι και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και περισσότεροι και περιλαμβάνει όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας μας. Δεν έχει, πέρα από υποκρισία και φαρισαϊσμό, για να προστατεύσει τα προνόμια του εφοπλιστικού κεφαλαίου ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δεν έχει να προσθέσει τίποτα άλλο. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε ότι χρειάζεται ριζική αλλαγή. Εμείς βλέπουμε την ναυτιλία συνδεδεμένη με τους ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις για όλους και να επιστρέψουμε 200 χρόνια πίσω, που ίσχυε αυτό που έλεγαν το κεφάλαιο, θα κάνεις ό,τι σου λέω, θα παίρνεις ό,τι σου δίνω και δεν θα έχεις κανένα δικαίωμα. Αυτή η πολιτική αντίληψη, αυτή η πολιτική πρακτική πρέπει να ανατραπεί, γιατί εκτός από αντιλαϊκή, είναι και αδιέξοδη. Και συμφωνούμε ότι η πτώση της τιμής της εργατικής δύναμης, που είπε και ο Πρωθυπουργός, κατά 35% οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας 28% και πτώση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από το 8 μέχρι σήμερα 25%. Η περαιτέρω χειροτέρευση της τιμής της εργατικής δύναμης θα επιδεινώσει αυτούς τους αρνητικούς δείκτες που καταγράφονται από τις στατιστικές υπηρεσίες και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΓΕΣΕΕ, η νέα ΓΕΣΕΕ, του Ινστιτούτου Ναυτικής της ΓΕΣΕΕ, που για μας δεν είναι το θέμα αν είναι 28 ή 32 η ανεργία, για μας το θέμα είναι ότι η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα προβλήματα είναι πολύ χειρότερα από αυτά, από αυτό που καταγράφουν οι στατιστικές. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να καλέσουμε όλους τους εργαζόμενους σε μια πλατιά συσπήρωση ενάντια σε αυτή την πολιτική για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών προβλημάτων. Σε ταξική κατεύθυνση. Οι αλλαγές δεν θα είναι αταξικές. Αυτοί που λένε ότι μπορεί να υπάρχει άλλο μείγμα πολιτικής που θα υπηρετεί το κεφάλαιο, θα υπηρετεί και την εργασία, αλλά εμείς είμαστε υπέρ του υγιούς καπιταλισμού και ενάντια στον καζινοκαπιταλισμό, και αναφέρομαι δηλαδή ιδιαίτερα σε αυτές τις δυνάμεις που αναπτύσσουν μια αντιμνημονιακή φιλολογία, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προσπαθούν να μετασχηματίσουν αυτή την πολιτική που ζούμε για να διατηρήσουμε τα προνόμια του κεφαλαίου, να ενισχύσουν τα ισχυρά μονοπόλια και να οδηγούν τους εργαζόμενους από το κακό στο χειρότερο. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε. Αν έχετε κάποια διευκρινιστική ερώτηση, εδώ είμαστε. Σαββά, ναι. Είπες για 300 πλοία νεότευτα. Πάνω από 300. Το 2013. Το 2013. Και άλλα 300... Για 300 και άλλα
Πάνω από 300, πάνω από 300 από δεύτερο χέρι. Από δεύτερο χέρι. Άρα για 600 πλοία περίπου. Πάνω από 600. Πάνω από 600. 650 και πάνω. Εντάξει. Αν ερμηνεύσουμε ότι η κρίση δεν είναι διεθνής, ας πούμε, και εφοπλιστές φτιάχνουν πλοία. Αυτό δεν σημαίνει παραπέρα αύξηση και του εργατικού δυναμικού, ότι θα προσλάβουν ναυτεργάτες. Δεύτερον, αυτό συνδέεται με την τάση που υπάρχει σήμερα στην νεολαία και στα νησιά μας ειδικά, αλλά και γενικότερα, ώστε να πηγαίνουν στο ναυτικό επάγγελμα. Εδώ υπάρχει ακόμα και γίνεται μνήμα, ας πούμε, ότι την επόμενη περίοδο θα δημιουργηθούν ναυτικά τμήματα στα ΕΠΑΛ, που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση για νέους ναυτεργάτες. Πέρα από αυτό, ενώ παλιά είχαμε την τάση να φεύγουν από τη θάλασσα ναυτεργάτες, τώρα βλέπουμε επαγγελματίες που κλείνουν μαγαζιά, βάζουν τσέπη το φιλιάδι και ξαναμπαρκάρουν. Αυτό λοιπόν μεταφράζεται και σε αύξηση εργατικού δυναμικού και πώς το ερμηνεύει αυτό η ΠΕΜΕ. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο, δεν έκανες καμία αναφορά στην ακτοπλοεία. Εκεί τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μείωση δρομολογίων στοιχείων. Το εισιτήριο έχει γίνει ήδη πολυτελείας. Και τι θα γίνει με την ακτοπλοεία σε αυτό το τομέα. Ναι. Έκανα εγώ πάντως αναφορά και σε όλη συνολικά στην ακτοπλοεία. Ναι, ειδικά η ακτοπλοεία για μας είναι ζήτημα ζωής, έτσι. Ναι.